εκλογές, ο μήνας γυρίζει στις 3-4 του μηνός. Όλα έτοιμα. Κοιτάξτε, ναι. Όλα έτοιμα δεν είναι. Όλα ναι. έτοιμα θα είναι στην ώρα τους. Δηλαδή. Έχουμε μπροστά μας μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία είναι, και αυτό ενδεχομένως δεν έχει γίνει από όλους κατανοητό. Από τέσσερις κάρτες. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει γίνει ενδεχομένως κατανοητό και από κάποιους και μέσα στην κρατική μηχανή, αλλά δεν είναι μια συζήτηση. Από τέσσερις κάρτες, λέμε τώρα. Βεβαίως, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Δεν έχει γίνει έτσι ποτέ. Είναι πρωτόγνωρη διαδικασία. Για πρώτη φορά έχουμε τέσσερις κάλπες ταυτόχρονα την ίδια ημέρα στην ίδια εκλογική διαδικασία. Στο Υπουργείο Εσωτερικών η δουλειά βεβαίως δεν ξεκινάει τώρα. Έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο για να μπορέσουμε τώρα να είμαστε στο σημείο που βεβαίως βρισκόμαστε στην κορύφωση αυτής της δουλειάς. Παρεμπιπτόντως θα είχε ενδιαφέρον να στείλετε μια κάμερα τώρα που μιλάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών να δείτε τι γίνεται, γιατί η δουλειά συνεχίζεται τώρα που μιλάμε. Μετά τις να φύγει η κάμερα. 12.30 περίπου τη νύχτα. Κανόνισε, ναι. Γιατί βεβαίως υπάρχουν και προθεσμίες. Απόψε κλείνουν και οι αιτήσεις των κομμάτων για συμμετοχή σε ευρωεκλογές. Βέβαια, γι' αυτό και έχουμε και τις τελευταίες παραιτήσεις όπως αυτή. Σε λίγη ώρα θα μπορώ να σας πω, αν θέλετε, και τον ακριβή αριθμό των πολιτικών σχηματισμών που θα συμμετέχουν σε ευρωεκλογές. Θα το έχουμε σε λίγα λεπτά. Ναι. Την Κυριακή υπάρχει αντίστοιχη προθεσμία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έλεγα λοιπόν όμως ότι η δουλειά αυτή έχει ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο. Είναι μια δουλειά σύνθετη. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα ευρύτατο σύστημα και βεβαίως πρέπει όλοι να έχουν υπόψη τους ότι μιλάμε για μια διαδικασία η οποία για πρώτη φορά γίνεται. Όμως εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά που έχει γίνει στο Υπουργείο μας. Και επειδή λέμε και πολλές φορές για τη δημόσια διοίκηση και για τον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, πρέπει να σας πω ότι έχω βρει και στο Υπουργείο Εσωτερικών στελέχη, υπηρεσιακά στελέχη, τα οποία πραγματικά έχουν δώσει όλο τους τον εαυτό σε αυτή την προσπάθεια και με την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους βοηθούν στο να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Τα οποία δεν τα διορίσατε εσείς. Τα οποία προφανώς δεν τα διορίσαμε εμείς, τα διορίσανε κάποιοι άλλοι πριν από πολλά χρόνια. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση του δημόσιου σφαίρου. Αυτό για μας είναι το κριτήριο και όχι η κομματική ταυτότητα καθενός ή κάθε μιας υπαλλήλου στο Υπουργείο. Θα είμαστε λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, στις 26 του μήνα θα είναι όλες στις θέσεις τους, όλοι θα είναι στις θέσεις τους. Σας υπενθυμίζω ότι είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία. Εμείς προσπαθήσαμε και εισάγοντας σε μια σειρά από καινοτομίες, ξέρετε, για πρώτη φορά θα ψηφίσουμε σε δύο τμήματα, Α και Β, για τις τέσσερις κάλπες. Εισάγουμε και μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες, έτσι ώστε η διαδικασία να είναι καταρχάς βεβαίως για τους ίδιους ψηφοφόρους όσο πιο ομαλή γίνεται, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα, αλλά και για τους ανθρώπους που θα εργαστούν εκείνη την ημέρα και κυρίως έχοντας στο μυαλό μας βεβαίως αυτούς που αναλαμβάνουν και το μεγαλύτερο φορτίο, τους δικαστικούς αντιπροσώπους δηλαδή, να μπορέσουν με έναν ομαλό τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους, να ασκήσουν το λειτουργήμά τους. Δώσαμε και κίνητρα και οικονομικά κίνητρα και μια σειρά από άλλες διευκολύνσεις έτσι ώστε να κυλήσει όλη η διαδικασία ομαλά. Πρακτικά πώς θα γίνει λίγο έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος, διότι πλησιάζουν οι μέρες. Αύριο είναι Κυριακή και πάμε να ψηφίσουμε. Πάμε στο εκλογικό τμήμα. Ευτυχώς δεν πάμε αύριο και θα πάμε σε τρεις εβδομάδες, γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις τρεις εβδομάδες. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε να ψηφίσουμε. Πώς γίνεται πρακτικά τώρα? Πάμε στο εκλογικό τμήμα που είμαστε εγγεγραμμένοι. Έτσι, και εκεί είναι τέσσερις κάλπες. Όχι. Πώς θα ψηφίσουμε? Όπως σας είπα και πριν. Πώς θα ψηφίζουμε, έτσι, να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, για να σου το πω και με νούμερα, περίπου στο 86% των εκλογέων, αυτοί θα ψηφίσουν σε δύο τμήματα. Δηλαδή, θα πάνε στο τμήμα Α, στο οποίο θα ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές και για τις περιφερειακές εκλογές, και μετά στη διπλανή αίθουσα, στο τμήμα Β, θα ψηφίσουν για τις δημοτικές και τις κοινοτικές εκλογές. Στο ίδιο τμήμα εκλογές. Πάντως. Είναι, δεν θα χαθεί ο όχι, κόσμος. Είναι, θα είναι, ακριβώς έχει ληφθεί μέρημνα, ναι. Και γι' αυτό έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τους Δήμους και τις περιφέρειες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να υπάρχει πρόβλεψη, οι αίθουσες αυτές να είναι μία δίπλα στην άλλη, να μην υπάρχουν κενά, να μην υπάρχουν μετακινήσεις των ψηφοφόρων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τους ψηφοφόρους με ομαλό τρόπο στο να ψηφίσουν και στα δύο τμήματα τα οποία πρέπει να ψηφίσουν για να ολοκληρώσουν την ψηφοφορία και στις τέσσερις κάλπες. Και θα υπάρχει κόσμος, θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα λένε εδώ ψηφίζουμε εκεί για βεβαίως εκλογές, υπάρχουν, εδώ ψηφίζουμε βεβαίως, για θα υπάρχει και σήμανση, έχουν για όλα προβληθεί, έχουν εκδοθεί και πολλοί αναλυτικές εγκύκλοι προς τους Δήμους, έτσι ώστε να υπάρχει και η κατάλληλη σήμανση αλλά και να δοθούν οδηγίες και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους, έτσι ώστε να ενημερώνουν τους ψηφοφόρους για την νέα αυτή
διαδικασία. Εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουμε κοινοτικά ψηφοδέλτια σε ενιαίους παλιούς, ναι, καποδιστριακούς δήμους δηλαδή. Όπου βεβαίως εκεί θα είναι η κλασική διαδικασία, σε μία αίθουσα θα είναι και οι τρεις κάλπες, ναι, και θα προχωρήσει κανονικά. Αλλά αυτές είναι λίγες περιπτώσεις. Άρα το βασικό, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, είναι ότι δεν πρέπει να ψάχνει. Θα πάει στο εκλογικό τμήμα που ξέρει όλα τα χρόνια ποιο είναι και πού πάει να ψηφίσει. Ο κόσμος θα μπορεί. Και εκεί θα τον οδηγήσουν πού θα ψηφίσει για ποιο πράγμα. Θα μπορεί και νωρίτερα και από το site του Υπουργείου μας, ναι, και μια σειρά από άλλες πηγές, να πληροφορηθεί πού ακριβώς ψηφίζει. Mm. Θα πάει στο σχολικό συγκρότημα να ψηφίσει και εκεί θα κατευθυνθεί από τους κατάλληλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι νωρίτερα και να προχωρήσει η διαδικασία. Όχι, και δεν υπάρχει και κανένας λόγος ο κόσμος, ναι, να νιώσει, ναι, κάποια, αν θέλετε, δυσκολία, ναι, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Και όλη η εμπλεκόμενη διαδικασία θα είναι πλήρως, ναι, εκπαιδευμένη για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Τώρα, αυτό που μας είπατε προλίγο, ότι τώρα αν στείλουμε κάμερα δουλεύουν. Τι δουλεύουν τώρα? Δουλεύουν, Άξτε, κάνουν πρόβες, κάνουν... Όχι, υπάρχει μία διαδικασία, καταρχάς απόψε, ναι, υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη αποδοχής και καταγραφής όλων των ετοιμάτων των κομμάτων για τη συμμετοχή σε ευρωεκλογές. Σας είπα ότι λίγη απόψε η σχετική, ναι, προθεσμία από τον νόμο. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν σε επικοινωνία με τους Δήμους και τις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων σε όλη τη χώρα. Από μικρές λεπτομέρειες μέχρι και πιο σοβαρά ζητήματα, τα οποία μέχρι και την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές οι συνεργάτες οι δικοί μας και τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου θα βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί τους για να επιληθούν όλα τα ζητήματα. Γιατί πράγματι είναι μια διαδικασία, όπως σας είπα και πριν, δύσκολη, είναι ένα δύσκολο στοίχημα, το οποίο όμως εμείς θα το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα για να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Για όλους τους εμπλεκόμενους, σας είπα ότι είναι μια πρωτόγνωρη δουλειά αυτή. Έχει ξαναυπάρξει προηγούμενο τέτοιο. Στα εκλογικά, ούτε κάνουμε διπλές κάλπες. Στα εκλογικά χρονικά της χώρας δεν έχει ξαναυπάρξει σχετικό. Υπήρξε μόνο μία περίπτωση το 2014, στις ευρωεκλογές του 2014, αν θυμάστε, οι οποίες είχαν διεξαχθεί στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2014. Α, μπράβο, άρα τότε μιλούσαμε για μία διαδικασία τριών καλπών, όπου όμως βεβαίως εκεί, μιας και ήταν ο δεύτερος γύρος από το διοικητικό εκλογών, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε δεύτερος γύρος, και βεβαίως εκεί δεν υπήρχε το ζήτημα της σταυροδοσίας, γιατί εδώ αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ότι έχουμε τέσσερις κάλπες και οι τέσσερις με σταυρό. Ναι. Φτάσατε κάποια στιγμή, είπατε, ξεκινήσατε τον προηγούμενο Οκτώβριο, έτσι. Ναι. Φτάσατε κάποια στιγμή να πεις κάποιος, παιδιά, δεν βγαίνει? Υπήρξε αυτό? Κοιτάξτε, να πεις δεν βγαίνει, όχι, συνεχίζεις, ναι, τη δουλειά και βρίσκεις λύσεις στα προβλήματα. Αυτή, ναι, είναι, γι' αυτό είμαστε εκεί, ναι, γι' αυτό μας έχουν ανατεθεί αυτό το, ναι, πόστο, για να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα. Ναι. Ότι υπήρξαν και υπάρχουν δυσκολίες, προφανώς δεν θα αρνηθώ ότι υπάρχουν, αλλά γι' αυτό, για τα δύσκολα είμαστε, για να τις αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, κύριε Χαρίτση, πόσο μάλλον αν ίσχυε, εσείς θα μου πείτε τώρα ειλικρινά, έχει παρέλθει το αυτόφορο, εάν έπαιζε ποτέ το σενάριο να γίνουν και εθνικές εκλογές σαν ημέρα? Ένα-ένα να τα δούμε. Δηλαδή, αν ψηφίζαμε και για εθνικές εκλογές, γιατί είδαμε και αυτά τα σενάρια. Καταρχάς, θα έβγαινε τεχνικά? Το πολύ δύσκολο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το πολύ δύσκολο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο, προφανώς, τεχνικά. Είχα όμως πει, ναι, κατ' επανάληψη και δημοσίως, ότι η δουλειά η δικιά μας είναι, και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ικανότητα και την τεχνογνωσία να το κάνει αυτό, να επιλύει όλα τα τεχνικά ζητήματα, γιατί πρέπει, και αυτό είναι η επιποίθησή μου, οι αποφάσεις για τόσο σοβαρά ζητήματα να λαμβάνονται με πολιτικούς όρους. Ναι, το έχετε, το λέγατε κάθε φορά που σας ρωτούσαν. Βεβαίως, γιατί είναι κάτι το οποίο το πιστεύω, ναι, πραγματικά. Ναι. Πρέπει να λαμβάνονται με πολιτικούς και όχι με τεχνικούς όρους. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν σας κρύβω βεβαίως ότι ο βαθμός πολυπλοκότητας προφανώς θα αυξανόταν για όλη αυτή τη διαδικασία τεχνικά, αλλά, ναι, όπως είπα και πριν, για τα δύσκολα είμαστε, για να τα αντιμετωπίσουμε. Μου λέτε, έπαιξε ποτέ το σενάριο τελικώς πολιτικά? Εγώ νομίζω ότι. Υπήρξε στιγμή. Κυρία Ακριβοπούλου, ότι αποδεικνύεται και στην πράξη, για να μιλήσουμε πολιτικά, ότι αυτό το οποίο λέγαμε πρώτος ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι υπουργοί της κυβέρνησης, ότι στόχος της κυβέρνησης, στρατηγικός στόχος, είναι η εξάντληση της τετραετίας,
Είναι κάτι το οποίο δεν αποτελούσε ένα σχήμα λόγου. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πραγματικότητα. Και αυτό έχει μια πολιτική εξήγηση. Δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν, αν θέλετε, ένα πείσμα του Πρωθυπουργού ή των μελών της κυβέρνησης ότι πρέπει σώνει και καλά να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας. Έχει ένα πολιτικό σκεπτικό από πίσω. Και το πολιτικό αυτό σκεπτικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη στιγμή που η χώρα βγήκε από το μνημόνιο, τον περασμένο Αύγουστο, τον Αύγουστο 2018, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρξε ένα πρόγραμμα πρωτοβουλειών, μέτρων ελάφρυνσης που εξαγγέλθηκε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και άρχισε σταδιακά να υλοποιείται. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία να φτάσει στο τέλος του σε αυτήν την φάση. Γιατί η ελληνική κοινωνία πληγώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει, κόσμο, δηλαδή. Δεν μπορεί να περιμένει και να διακινδυνεύσει την ανατροπή αυτού του προγράμματος. Με αυτήν την έννοια ήταν πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά τα μέτρα να ψηφιστούν. Mm. Αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτό θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Συζητάγαμε νωρίτερα για τις 120 δόσεις, για παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία βεβαίως, όπως είπατε και εσείς από το ρεπορτάζ σας, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από Άρα, την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για την πλειοψηφία της κοινωνίας που περιμένει εν αγωνίως την υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων, είναι πολύ σημαντικό αυτή η δουλειά να φτάσει σε αίσιο τέλος σε αυτή τη συγκυρία. Επιμένω στον χρονισμό, αν θέλετε, της λήψης αυτών των πρωτοβουλειών ελάφρυνσης και άρσης αδικιών του παρελθόντος, γιατί νομίζω, επειδή ακούμε και το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε, και από στελέχη της αντιπολίτευσης, από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι η κυβέρνηση, το διαβάζουμε και σε αντιπολιτευόμενες εφημερίδες, έχει μπει σε μια διαδικασία παροχολογίας, έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογικών παροχών κλπ. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία και πού οδήγησαν οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, πού μας έβαλαν, σε τι περιπέτεια μας έβαλαν με τα μνημόνια. Δεν έχουν καταλάβει πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας από την ελάφρυνση μέχρι, για να σας πω, για να μην μιλάω και για άλλα χαρτοφυλάκια, για το Υπουργείο το δικό μας, την προσπάθεια την οποία κάνουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους συμβασιούχους που συσσωρεύτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, την προσπάθεια την οποία κάναμε και λύσαμε τα ζητήματα με τους σχολικούς φύλακες, την προσπάθεια την οποία κάνουμε και φτάνει σε αίσιο τέλος τις επόμενες εβδομάδες με τους δημοτικούς αστυνομικούς, την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες για κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες πραγματικά λειτουργούν σε πολύ άσχημο περιβάλλον, όπως είναι οι σχολικές καθαρίστρες. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά τα οποία τα επιλύουμε ένα προς ένα και προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα να βρούμε λύσεις. Βεβαίως έχοντας υπόψη, κακά τα ψέματα, ότι οι δυνατότητες που έχουμε σε αυτή τη φάση είναι μικρότερες των αναγκών, μικρότερες των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν από τις πολιτικές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν γι' αυτό άλλωστε, πληγές, γι' αυτό άλλωστε οι πληγές αυτές δεν θα κλείσουν μόνο μιας και εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε και στις εκλογές θα πάμε και με ένα σχέδιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Όχι μόνο για να κλείσουν οι πληγές, αλλά για να δώσουμε και μια νέα προοπτική στον τόπο. Αυτό που ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ, και δεν είμαι η μόνη που το ξέρω, όσοι κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ, το λένε, το γράφουν κατά καιρούς, ότι αυτές οι φοβίες που εκφράστηκαν και από αρκετά κυβερνητικά στελέχη και από στελέχη τέτοιου ελληνικούς που κάνουν εισηγήσεις και στον Πρωθυπουργό. Μια δεύτερη σκέψη, ένας φόβος μήπως το καλοκαίρι, δηλαδή για εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Παρότι η δημόσια δέσμευση και το ίδιο του Πρωθυπουργού είναι αυτή. Εκφράζονται όμως, φαντάζομαι και εσείς θα έχετε γίνει αποδέκτης τέτοιων σκέψεων ή προβληματισμών ή δεύτερων σκέψεων, όπως τελέχη. Παιδιά, μήπως μας βρει κανένα δεύτερο μάτι το καλοκαίρι και εκεί τι κάνουμε? Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι προβληματισμοί και, αν θέλετε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις, θα έλεγα, έχουν να κάνουν ακριβώς με μια πολιτική συζήτηση και ένα πολιτικό σκεπτικό προς αυτό το οποίο προσπάθησα να σας αναπτύξω νωρίτερα. Δηλαδή υπάρχουν και απόψεις οι οποίες είναι, κατά τη γνώμη μου, σεβαστές και βάσιμες και τεκμηριωμένες, που μιλούν για μια διαφορετική λογική ως προς την προσφυγή στις κάλπες. Εγώ νομίζω σας ανέπτυξα ένα σκεπτικό γιατί πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέλους. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, κύριε Κρυβοπούλου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο στρατηγικός στόχος είναι αυτός. Και νομίζω ότι εκεί οδηγούνται τα πράγματα.
προς τον Οκτώβρη. Αν γίνονταν εκλογές τον Ιούνιο, τέλος Ιούνιου για παράδειγμα, επί της ουσίας και πάλι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τετραετία. Η κυβέρνηση αυτή είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια που γνώρισε ο τόπος. Ναι. Και το γεγονός ότι μια κυβέρνηση είναι με τις δυσκολίες. Και κάτι παραπάνω στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά είναι από τον Ιανουάριο του 2015. Είναι από τον Ιανουάριο του 2015. Από τις 25 Ιανουαρίου του 2015. Δηλαδή πάει την αιτία σχεδόν. Μια κυβέρνηση η οποία αντιμετώπισε όλες αυτές τις δυσκολίες. Τους πόδινους, τους δύσκολους συμβιβασμούς. Και εγώ θα έλεγα και τα πισωγυρίσματα τα οποία αναγκαστήκαμε να κάνουμε εκείνο το φοβερό καλοκαίρι του 2015, έτσι. Ναι. Και κατάφερε όμως και βρήκε τη δύναμη και συνέχισε και υλοποίησε. Πήρε τις εκλογές και μετά υλοποίησε ένα πρόγραμμα δύσκολο, αλλά παράλληλα πήρε μέτρα στήριξης κοινωνικής πλειοψηφίας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση λίγο κλισέα, η οποία όμως μου αρέσει, ο ιστορικός του μέλλοντος θα το καταγράψει ως μια πάρα πολύ σημαντική, αν θέλετε, επιτυχία και μια σημαντική παρακαταθήκη και για το μέλλον. Κύριε Χαριτσή, αν το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, είναι τέτοιο που ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το χαρακτηρίσει ωφέλιμο για τον ίδιο, αν είναι, ας πούμε, πολύ μικρή η διαφορά, και αποφασίσει τελευταία στιγμή σταθμίσει ο Πρωθυπουργός ή πάρει την απόφαση να κάνει εκλογές πολύ νωρίτερα του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει ένα πολύ θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ ή κατά την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προλαβαίνει να προκηρύξει εκλογές. Το λέω εντελώς διαδικαστικά, δεν προσπαθώ να εκμεύσω τίποτα, πιστέψτε με, αλλά για να έχουμε όλη την εικόνα. Αλήθεια σας το λέω, ειλικρινά. Δεν θέλει 40 μέρες πια να προκηρυχθούν εκλογές, όπως. Τώρα πώς είναι, ακόμα και σε 20-25, 22 μέρες είναι. Προφανώς προλαβαίνει. Δεν είναι, σας είπα. Τεχνικός περιορισμός δεν θα υπάρξει. Πολιτικά τα αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Ναι. Βάλετε πολλά αν στην ερώτησή σας. Εγώ θα σας έλεγα. Συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο. Ναι, εγώ θα σας έλεγα όμως, επειδή μιλήσατε για ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ επιτυχές. Επιτυχία για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η νίκη. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται σε αυτές τις ευρωεκλογές να επιβεβαιώσει ότι παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα. Και εγώ έχω την πεποίθηση ότι αυτό θα το επιτύχει. Γι' αυτό δουλεύουμε και πιστεύω ότι η κοινωνική πλειοψηφία και άρα και η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος θα αναγνωρίσει την προσπάθεια που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει και ένα σχέδιο, και αυτό είναι το σημαντικό, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στη συζήτηση με τους συνεργάτες σας, στα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς κυβέρνησής μας. Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, να ξεφεύγει από την προσοχή μας, δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο των μέτρων, που βεβαίως αφορά μεγάλες κοινωνικές ομάδες που περιμένουν να ακούσουν πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν την ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Το επίσης πολύ σημαντικό και πολιτικά πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται, γι' αυτό δεν ακούτε και μέτρα δεξιά και αριστερά να φεύγουν ατάκτως ερημένα στον αέρα, είναι ότι μιλάμε για ένα σχέδιο με βάθος, με ορίζοντα τετραετίας. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει αδικίες, να επουλώσει πληγές, αλλά και να δώσει προοπτικές στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό και για μένα είναι πολύ σημαντικό πολιτικά να πάμε και προς τις εκλογές με ένα τέτοιο μακρόπνο σχέδιο. Και εκεί βεβαίως θα συγκριθούμε και θα συγκριθούν και τα πεπραγμένα, αλλά θα συγκριθούν, γιατί πάντα, ξέρετε, στις εκλογές ο κόσμος ψηφίζει με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, όχι προς το παρελθόν. Όχι πάντα. Συνήθως έτσι γίνεται. Πάντα. Η ιστορία αυτό έχει δείξει. Δηλαδή η τιμωρητική ψήφος στο παρελθόν κοιτάει. Ναι, όταν αλλά είναι η άποψή μου είναι ότι ο πολίτης κυρίως θέλει να δει την προοπτική του, θέλει να δει πώς θα βελτιωθεί η ζωή του, πώς θα βελτιωθεί η ζωή της οικογένειάς του. Με αυτή την έννοια είναι σημαντικό και για μας, θεωρώ, για τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, αν θέλετε, προνομιακό πεδίο το να συγκριθούν οι προγραμματικές θέσεις, τα σχέδια για την επόμενη μέρα. Γιατί βεβαίως δεν βρισκόμαστε και σε μια κατάσταση, αν θέλετε, πολιτική και κοινωνική ουδέτερη. Η χώρα έχει βγει από μια τεράστια κρίση. Η χώρα κάνει τα πρώτα της βήματα μετά από αυτή την κρίση
στην περίοδο μετά το μνημόνιο. Είναι πολύ κρίσιμο λοιπόν και πάρα πολύ, αν θέλετε, συνιστά ιστορικό διακύβευμα το ποια θα είναι η κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Ναι, αυτό θα κρατήσει κάλπες. Αυτό το διακύβευμα όμως των ευρωεκλογών. Νομίζω γι' αυτό ότι... δεν συμφωνούμε όλοι. Από όπου και αν προέρχεται κανείς, ας πούμε, και, δηλαδή εννοώ και οι πολιτικοί και όλοι, ότι είναι πρόκριμα. Είναι πρόκριμα για τις εθνικές. Δεν θα έπρεπε να είναι κανονικά. Θα έπρεπε να είναι τι διακυβεύεται στην Ευρώπη. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι πρόκριμα για την αναμέτρηση στις εθνικές εκλογές. Όχι, δεν κρυβόμαστε πίσω από το, δάχτυλό μας. Προφανώς. Είναι ένα πρόκριμα. Είναι έτσι συγκυρία, και δηλαδή, για το, έτσι, για το τι θα συμβεί μετά και το τι θα γίνει και στις, αν θέλετε, στις εθνικές εκλογές. Είναι όμως ένα πρόκριμα, αν μου επιτρέπετε, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που οι εξελίξεις και στην Ευρώπη επηρεάζουν πάρα πολύ και το εσωτερικό πολιτικό γίγνεσθε. Δεν είμαστε αποκομμένοι από αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Έχουμε από τη μία σε κάποιες, σε αρκετές χώρες, για να είμαστε ειλικρινείς, εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία είτε ήδη έχει καταλάβει είτε διεκδικεί θέσεις εξουσίας σε κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν προλάβετε να δείτε από την πολλή δουλειά. Αν πήρε το μάτι σας στα δελτία των ειδήσεων ή στο διαδίκτυο, αυτή την, το ραντεβού, θα το πω εγώ, την Σαλβίνη και Όρμπαν. Ναι, ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να το δω. Ήμουν σίγουρη, γιατί θα την κατευθείαν από το Υπουργείο και αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ναι. Λοιπόν, αυτό σήμερα είναι το σήμα που έστειλε ακροδεξιά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Όρμπαν και Σαλβίνη μπήκαν μαζί στο ελικόπτερο και επιθεώρησαν φυψηλού το τείχος, το οποίο είναι το τείχος απέναντι στη Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που στείνει δεν είναι μόνο για τους πρόσφυγες Όρμπαν. Και έκαναν από κοινού δηλώσεις, κύριε Χαρίτση. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουν τα παιδιά να φορτώσουν και το βίντεο που έπαιξε στις ειδήσεις, να το βλέπατε κι εσείς. Και κάνουν από κοινού δηλώσεις ότι έτσι και βγει προοδευτικές δυνάμεις, ας πούμε, δεν το είπαν έτσι ακριβώς, θα γεμίσουμε Ισλαμιστές η Ευρώπη. Σήμερα έγινε αυτό. Εντάξει, και αυτό που μόλις είπατε υπόθηκε, μια και μιλάτε για τους δύο συγκεκριμένους πολιτικούς παράγοντες, από ανθρώπους οι οποίοι, ο ένας είναι πρωθυπουργός στην Ουγγαρία και ο άλλος είναι υπουργός εσωτερικών, ομολογός μου στην Ιταλία, αλλά βεβαίως είναι και ο ισχυρός άνδρας αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική ζωή της γειτονικής χώρας. Ναι. Αυτό ακριβώς δείχνει και το μέγεθος. Ξέρετε, εγώ έχω την εντύπωση και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια ότι πολλές φορές το συζητάμε, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλοι έχουμε κατανοήσει το μέγεθος του κινδύνου τον οποίο διατρέχουμε. Θα συμφωνήσω. Έτσι, νομίζω ότι πολλές φορές το χρησιμοποιούμε ως ρητορικό σχήμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κατανοηθεί από όλους, από την πολιτική ηγεσία μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας, ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε, το φάσμα της ακροδεξιάς απειλής, δεν είναι ούτε κάτι αφηρημένο, ούτε κάτι περιθωριακό. Και ούτε κάτι το οποίο είναι κάτι είναι το οποίο, ας πούμε, είναι κάτι και, το οποίο, κινδυνολογία. Είναι κάτι το οποίο επιχειρεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, επιχειρεί να αλλάξει τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών άρδιν την επόμενη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν έλεγα και πριν, επιτρέψτε μου, ότι από τη μία λοιπόν έχουμε αυτήν την εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς και από την άλλη έχουμε μία αιμονή, θα έλεγα, των δυνάμεων του συντηρητικού χώρου, των δυνάμεων του φιλελεύθερου χώρου, των δυνάμεων της κεντροδεξιάς, όπως θέλετε πείτε το, σε πολιτικές επιλογές που αφενός αναπαράγουν ένα μοντέλο λιτότητας, περικοπών, το οποίο μας έβαλε μες στην κρίση, δηλαδή καλείται ο ασθενής να αντιμετωπίσει την ασθένειά του με τη συνταγή η οποία τον έριξε σε αυτήν. Και το οποίο, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον εξάθρεψε και την ακροδεξιά. Τη γέννησε, η εξαθλίωση γέννησε την ακροδεξιά. Αλλά... Αυτό είναι το ένα. Ναι. Βεβαίως, η εξαθλίωση και η όξυνση των ανισοτήτων. Μην ξεχνάμε τις ανισότητες. Και από την άλλη βλέπουμε και, ακριβώς επειδή νιώθει την πίεση της ακροδεξιάς, να υιοθετεί και την ρητορία της και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, έτσι, με τη θέση της γυναίκας, για τους ομοφυλόφιλους κλπ. Μια σειρά από ακροδεξιές, επικίνδυνες ακροδεξιές ρητορίες, τις οποίες ακούμε πλέον και από mainstream, θα λέγαμε, κόμματα της δεξιάς.
Έτσι. Και με κοινωνική δημοποίηση πολύ. Και πού οδήγησε αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, πριν από λίγες μέρες στην Ισπανία. Αυτά τα κόμματα. Το Vox μέσα. Έχουμε από τη μία και από την άλλη την καθίζηση του Λαϊκού Κόμματος, ένα από τα πιο ιστορικά κόμματα, κεντροδεξιά κόμματα ιστορικό, της Ευρώπης. Ιστορικό χαμηλό. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτό τον κίνδυνο μπροστά μας. Είναι προφανές, για να επιστρέψω και στο ερώτημα το οποίο βάλατε, ότι οι εξελίξεις αυτές στην Ευρώπη επηρεάζουν και την εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν μπορεί να μένει ούτε αμέτωχη, ουδέτερη ή ανεπηρέαστη από όλες αυτές τις εξελίξεις. Και με αυτή την έννοια, βεβαίως οι ευρωεκλογές αφορούν και έχουν και μία αυτοτέλεια, αν θέλετε, ως εκλογική αναμέτρηση. Ναι, ναι. Αφορούν το ευρωπαϊκό πεδίο, αλλά βεβαίως επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Το μήνυμα το οποίο εγώ νομίζω είναι το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να στείλουμε προς τους πολίτες, είναι ότι αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές όχι απλώς δεν είναι μια δευτερεύουσα εκλογική αναμέτρηση, είναι, εγώ θα έλεγα, μια κεντρική υπαρξιακή ταυτοτική αναμέτρηση για την Ευρώπη, αλλά και κυρίως για τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, οι οποίες πρέπει να δημιουργήσουν ανάχωμα σε αυτόν τον κίνδυνο τον οποίο περιγράψαμε νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο της λεγόμενης χαλαρής ψήφου που είχαμε. Δεν υπάρχει καταρχάς περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, να ξεκινάμε από το βασικό, δεν υπάρχει περιθώριο αποχής. Γιατί αυτός είναι και ένας κίνδυνος. Είδατε ότι το γεγονός ότι στην Ισπανία πριν από λίγες μέρες είχαμε μία καθίζηση της κεντροδεξιάς, αλλά και μία άνοδο μεν της ακροδεξιάς, αλλά μικρότερη του αναμενομένου σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρξε μία ενεργοποίηση του δημοκρατικού κόσμου, υπήρξε μία αύξηση της συμμετοχής σε σχέση με τα προσδοκόμενα και έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν το ζήτημα της συμμετοχής είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τις προοδευτικές δυνάμεις, να ενεργοποιήσουν τον κόσμο, να ενεργοποιήσουν την νεολαία, να πάει να ψηφίσει. Οι εκλογές αυτές αφορούν το μέλλον όλων μας και το μέλλον των παιδιών μας. Δεν είναι μια υποχρέωση, αν θέλετε, την οποία πρέπει να κάνουμε. Ίσως πιο πολύ και από ό,τι οι εθνικές εκλογές, γενικά για οποιαδήποτε χώρα, άμα το δούμε στην αναγωγή του, τα λέγαμε. Βέβαια, ακριβώς. Γιατί είναι μέχρι μόλις χθες βλέπαμε στα αφιερώματα που ήταν Παγκόσμια ημέρα μνήμης, ας πούμε, του Ολοκαυτώματος. Ναι. Και το βλέπουμε αυτό να είναι ζώσα πραγματικότητα και με δυνάμεις που υποστηρίζουν. Και και αυτό το οποίο καλούμαστε να πείσουμε, αλλά και θα επιμείνω λίγο σε αυτό, τις νέες γενιές, την νεολαία, είναι ότι πρέπει και μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος. Η λύση δεν είναι ούτε μια απολύτικη ή αντιπολιτική στάση, η οποία τροφοδοτεί πολλές φορές και φαινόμενα των απολύτικα, αλλά και φαινόμενα του ακροδεξιά και του φασισμού, ούτε βεβαίως και μια, αν θέλετε, διαρκής μπεψιμηρία ή μια θεώρηση των πραγμάτων ότι τίποτα δεν αλλάζει και όλα παραμένουν ως έχουν. Υπάρχουν πολύ σοβαρές και νομίζω ότι πλέον γίνονται και πολύ πιο ευδιάκριτες οι διαφορές, οι αξιακές, ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, μεταξύ των δυνάμεων της προόδου και των δυνάμεων της συντήρησης, μεταξύ των δυνάμεων της αριστεράς και των δυνάμεων της δεξιάς. Αυτό είναι βεβαίως και το δικό μας, αν θέλετε, στοίχημα και η δικιά μας η δουλειά. Ναι. Αυτές τις διαφορές να τις κάνουμε ακόμα πιο σαφείς, ακόμα πιο ξεκάθαρες στον κόσμο, για να καταλάβει ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει και ο δρόμος, αν θέλετε, που προσπαθούμε με δειλά βήματα και στην Ελλάδα να χαράξουμε το τελευταίο διάστημα. Φέτος ψηφίζουν και οι 17άριδες, κύριε Χαρίτση. Ναι, για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά ψηφίζουν οι 17άριδες. Αυτό σε τι ποσοστό του πληθυσμού είναι? Έχετε εικόνες εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά έτσι με πολύ. Έχω εικόνα, λίμωνα. Ναι, έχω εικόνα. Ενώ και τώρα που μιλάμε, ναι. Κοιτάξτε. Ουσιαστικά μιλάμε για μια. Πώς είναι οι νέοι ψηφοφόροι, δηλαδή? Αύξηση των ψηφοφόρων που σχετίζεται ακριβώς με αυτή τη νέα ρύθμιση που έφερε η κυβέρνησή μας για την ψήφο των 17άριδων, οι οποίοι για την τετραετία που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκλογές συνιστά μια αύξηση του εκλογικού σώματος κατά περίπου 400, κάτι κοντά στις 450.000 ψηφοφόρους. Κρίσιμο μέγεθος, πολύ. Βεβαίως κρίσιμο ποσοτικά, αλλά εγώ θα επιμείνω, κρίσιμο ποιοτικά. Ναι, γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους, για νέους ανθρώπους οι οποίοι ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, αν θέλετε, τα προβλήματα της κρίσης
και των πολιτικών λιτότητα τον προηγούμενο χρόνο στο πετσί του, ζουν την αβεβαιότητα για το αύριο, αλλά είναι πολύ κρίσιμο να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους μια διέξοδος, μια προοπτική. Και να καταλάβουν ότι και μέσα μόνο από την συλλογική δράση και από τη συμμετοχή στα κοινά μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ζωής τους. Από τις σταθμίσεις που κάνουν όλοι, τεχνική της επικοινωνίας, τεχνική των εκλογών, εκλογολόγοι, δημοσκόποι, θεωρείτε ότι είναι ικανά τα δείγματα να σταθμιστεί ο παράγοντας νέοι ψηφοφόροι και 17-ριδες. Το λέω τώρα όχι για να βγάλω, να μου πείτε εσείς τι προβλέπετε, δεν θα το ρωτούσα κάτι τέτοιο και δεν θα το απαντούσατε. Αλλά επειδή είναι όμως, είμαστε 20-25 μέρες, 20, λιγότερο από 25 πριν από τις εκλογές, είπατε πριν ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η νίκη, ναι. Έτσι, που σημαίνει να είστε πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιες μονάδες καθοριστικές, δηλαδή αν θα είναι με 3 η διαφορά, ή αν θα είναι με 5, ή αν θα είναι με 2, ή αν θα είναι. Σαφώς θα επαναπροσδιορίσει πολιτικές αντιδράσεις και συμπεριφορές, έτσι δεν είναι? Ενδεχομένως και αποφάσεις και εξελίξεις. Προφανώς. Για να έρθουμε στο τι περιμένουμε τώρα, αλλά, έτσι δεν είναι, κύριε Χαρίτση? Βεβαίως, αλλά επειδή είπατε για τη στάθμιση δειγμάτων και κατά πόσο είναι αξιόπιστο όλο αυτό το σύστημα, αν θέλετε. Αν το σταθμίσω. Εγώ έχω την εικόνα. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα η οποία μεταφέρεται και από ανθρώπους ειδικούς, αν θέλετε, σε αυτά τα ζητήματα, ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά σε αυτές τις εκλογές, ακριβώς επειδή έχουμε και όλα αυτά τα νέα στοιχεία, όπως είναι η ψήφος των 17-ριδων. Μας κατηγόρησαν που δώσατε ψήφο στους 17-ριδες. Θα έρθω και σε αυτό. Ότι... νομίζω ότι οι παράγοντες αβεβαιότητας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και αυτό δεν το βλέπουμε, για να είμαστε και δίκαιοι και ειλικρινείς. Έτσι δεν το βλέπουμε μόνο στη χώρα μας, το βλέπουμε διεθνώς. Βλέπουμε, και αυτό εξηγείται και πολιτικά, ότι βρισκόμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό, σε ένα νέο πολιτικό τοπίο. Υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα. Έχουν καταρρεύσει πολιτικές βεβαιότητες του παρελθόντος. Ισχυροί δικοματισμοί, δείτε, φέρνω και πάλι το παράδειγμα, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, αλλά επειδή είναι και πολύ αποκαλυπτικό. Στην Ισπανία είχαμε ένα δικοματισμό ο οποίος έφτανε στο 85%. Και στις τελευταίες εκλογές αυτές, τώρα τις τελευταίες, ήταν στο 45%. Mm. Έχασε τη μισή του δηλαδή εκλογική ισχύ. Mm. Έχουν καταρρεύσει λοιπόν οι βεβαιότητες του παρελθόντος, άρα και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για να μπορέσουν να προσδιορίσουν, αν θέλετε, και την εκλογική συμπεριφορά. Για να κάνει κανείς προβλέψεις. Νομίζω ότι, προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Ναι. Τουλάχιστον από τους σοβαρούς ανθρώπους και επιστήμονες, και οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο, προσπαθούν να διαφοροποιηθούν, προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Και γι' αυτό όλοι μας καλό θα ήταν να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τις εκτιμήσεις. Γιατί άλλο η εκτίμηση, αν θέλετε. Για τις δημοσκοπήσεις, λέτε. Ναι, και άλλο βεβαίως το πολιτικό σκεπτικό και η πολιτική πεποίθηση. Γιατί δώσατε ψήφους στους 17 φέτος για πρώτη φορά, ποιο ήταν το σκεπτικό? Καταρχάς εκεί είδαμε και μία αντίφαση, αν θέλετε, στη στάση της αντιπολίτευσης, γιατί από τη μία είχε κατηγορήσει τότε την κυβέρνηση όταν έφερε τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Μάλιστα θυμάμαι στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη να λέει τότε ότι αυτό γίνεται μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα, το να δίνεται η ψήφος των 17-ριδων, η ψήφος 17-ριδες. Και πριν από λίγες μέρες στην παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας τον είδαμε να καλεί τους 17-ριδες. Ότι έχετε πλέον την ευκαιρία και να τους καλεί να ψηφίσουν. Εντάξει, υπάρχει εκεί μια αντίφαση. Παρ' όλα αυτά. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Ακριβοπούλου πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είπαμε και πριν ότι η νεολαία είναι ένας χώρος και ένα κοινωνικό στρώμα το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται, προοδευτικές ή συντηρητικές. Έτσι. Και βεβαίως αποτελεί και την προοπτική του τόπου για το αύριο. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα βασιστούμε, στους νέους ανθρώπους θα βασιστούμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν στην εκλογική. Νωρίτερα στην εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι το σκεπτικό και νομίζω ότι είναι ένα σκεπτικό το οποίο ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των καιρών, θα έλεγα.
Ακριβώς λοιπόν, επειδή έχουμε μια νεολαία η οποία πρέπει να αποκτήσει. Πρέπει να αποκτήσει πιο πολιτικό ρόλο. Δεν το βλέπετε γύρω σας. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η νεολαία σήμερα έχει πολύ περισσότερα ερεθίσματα, έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες ενημέρωσης. Και πολύ περισσότερη πληροφόρηση κλπ. Πολύ περισσότερη πληροφόρηση, άρα πρέπει να συμμετέχει στα κοινά. Μια πολύ μεγάλη κόντρα που έγινε αρχές της χρονιάς και σας αφορούσε προσωπικά ήταν όταν ο κύριος Μητσοτάκης κατήγγειλε απόπειρα νοθείας στις εκλογές. Το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγγείλει. Και σας είδαμε τότε ενώ έχετε έτσι το που λέμε χαμηλό προφίλ και ήρεμους τόνους. Είδαμε έναν Αλέξη Χαρίτση που δεν το περιμέναμε. Τι έγινε τότε? Δυστυχώς, κύριε... Αυτό πώς βγήκε, δεν μπορεί να βγει. Δυστυχώς, κύριε Ακριβοπούλου, αυτό δεν έγινε μόνο. Αυτό έγινε το Γενάρη του 19. Δεν έγινε μόνο μία φορά. Δυστυχώς, επαναλήφθηκε. Ναι. Και εγώ και τότε, και το επαναλαμβάνω και τώρα, είχα πει ότι νομίζω ότι απαιτείται από όλους όσοι κατέχουν δημόσιο αξίωμα και εκφέρουν δημόσιο λόγο, πόσο μάλλον από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να διακρίνονται στις τοποθετήσεις τους, αν μη τι άλλο, από μια, αυτό που χαρακτηρίζω εγώ, θεσμική σοβαρότητα. Γιατί βεβαίως μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με τα στελέχη της αντιπολίτευσης για χίλια δύο πράγματα, και αυτό είναι και στοιχείο της δημοκρατίας, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Είναι οξυγόνο για τη δημοκρατία. Αλλά από την άλλη, όταν μιλάμε για θεσμικά ζητήματα και κυρίως όταν μιλάμε για κατακτήσεις, αν θέλετε, της χώρας, γιατί κατά τα ψέματα από τη μεταπολίτευση και μετά, αν υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουμε κατακτήσει ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία, είναι το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας πάει πίσω από αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί βεβαίως η χώρα μας δεν έχει περάσει την περίοδο μόνο από τη μεταπολίτευση μετά. Έχει περάσει και προηγούμενες περιόδους, πολύ πιο σκοτεινές, πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο μαύρες. Δεν θα γυρίσουμε σε αυτό. Λέω λοιπόν ότι περιμένω από όλους και εγώ. Κάτι γνώμη σας. Νομίζω ότι, κυρία Κρυβοπούλου, όταν το συνολικό πλάνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης κυρίως και άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια ακατάσχετη καταστροφολογία για τα πάντα, φαίνεται ότι πήρε η μπάλα ακόμα και ζητήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στη ζυγαριά να ζυγίζουν το ίδιο. Δηλαδή ήταν εκ των νόμων τελείως. Εγώ θέλω να ελπίζω και πραγματικά, αν θέλετε, κάνω και έκκληση να τα αφήσουμε αυτά πίσω μας. Εμείς σήμερα κάναμε. Βέβαια, να σας ενημερώσω. Για τον κόσμο που τυχόν δεν το γνωρίζει και μπορεί να έχει φνεδιαστεί τώρα που το ακούει. Αυτό έγινε το Γενάρη, να θυμίσω στους τηλεθεατές. Έγινε μια εντονότητα αντιπαράθεση και στη Βουλή και με δικές σας αντιδράσεις κτλ. Κάμφθηκε απότομα, όπως ήρθε, έφυγε η αλήθεια αυτή η κατηγορία. Σε αυτά τα θέματα. Αλλά μια και είστε εδώ, σε αυτά τα θέματα θα είμαστε πάντα ξεκάθαροι, κύριε Κρυβοπούλου. Δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα των θεσμών. Εμείς λοιπόν να σας πληροφορήσω, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, ότι και σήμερα κάναμε και την πρώτη συνεδρία σήμερα το πρωί της Διακομματικής Επιτροπής για τις Εκλογές, στην οποία κλήθηκαν όλα τα κόμματα. Υπήρξαν τοποθετήσεις των κομμάτων, έγινε ένας ζωντανός αλλά ουσιαστικός διάλογος, και εγώ θέλω να θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο του διαλόγου που είχαμε και σήμερα στη Διακομματική. Αυτό είναι ο δικός μας στόχος. Επαναλαμβάνω και πάλι, για μας το κρίσιμο, το σημαντικό είναι να υπάρχει προγραμματική αντιπαράθεση των πολιτικών δυνάμεων, των κομμάτων, να δει ο ελληνικός λαός ποια είναι τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια τα οποία συγκρούονται τελικά και να πάρει τις αποφάσεις του βάσει αυτών των σχεδίων. Οτιδήποτε άλλο νομίζω συσκοτίζει την πραγματικότητα και δημιουργεί μια κατάσταση, αν θέλετε, η οποία δεν αρμόζει στο πολιτικό μας σύστημα, και όσοι την καλλιεργούν αυτήν την κατάσταση είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν την ουσιαστική συζήτηση. Προσπαθούν να αποφύγουν την ουσιαστική συζήτηση. Οι δημοσκοπήσεις σας επηρεάζουν. Μπορεί να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μπροστά, όπως και να έχει. Καταρχάς, θέλω να μου απαντήσετε στο ερώτημα, εάν, όπως όλα τα κόμματα, όχι μόνο εσείς, αυτό που ξέρουμε όλοι οι δημοσιογράφοι,
ότι εκτός από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όλα τα κόμματα και άλλοι φορείς, ενδιαφερόμενοι φορείς και ξένοι φορείς και, και φανς και εταιρείες, πάρα πολύ ενδιαφέρονται έτσι για τις πολιτικές εξελίξεις σε οποιαδήποτε χώρα. Κάνουν τις δικές τους μυστικές δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς έχετε μυστικές δημοσκοπήσεις και τι σας λένε. Γιατί θα ήταν βλακεία μου να το κάνω, θεωρώντας ότι μια τέτοια ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί. Θέλω να σας ρωτήσω ένα πράγμα όμως. Αν έχετε υπόψη σας, έχουν διαφορά αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και που γίνονται για εσωτερική ενημέρωση των κομμάτων όλων σε σχέση με αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας? Σε αυτό μόνο αν θέλετε μου απαντάτε. Θα σας πω το εξής, ναι. Κυρία Κρυβοπούλου, κατά τη γνώμη μου, και το συνδέω με τη συζήτηση που κάναμε λίγο νωρίτερα, mm-hmm. σχετικά με τη μεθοδολογία και τον τρόπο τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε, αν θέλετε, και τις δημοσκοπήσεις. Κατά τη γνώμη μου, και για να μην είμαστε και ισοπεδωτικοί βεβαίως, οι δημοσκοπήσεις έχουν μία σημαντική χρησιμότητα αν κάτσει κάποιος και μελετήσει και δει, αν θέλετε, τα στοιχεία πίσω από την κουρτίνα. Αυτό το κάνετε εσείς, η τεχνική, ναι, εννοώ. Όχι, εγώ δεν είμαι τεχνικός των δημοσκοπήσεων, όχι, αλλά όχι, σας λέω το ότι κάνουν οι πολιτικοί και αυτό το οποίο, γιατί πολλές φορές, γιατί ξέρετε ότι στα πρωτοσέλιδα γράφονται τα ποσοστά. Στον κόσμο περνάει αυτό που θέλουν οι δημοσκοπήσεις, λοιπόν, να περάσει, για να το αυτό το οποίο έχει σημασία είναι τα ποιοτικά στοιχεία και εκεί μπορείς και ως πολιτική δύναμη και ως πολιτικός χώρος να χαράξει μια στρατηγική για να δεις, να έχεις μια καλύτερη αποτύπωση των διεργασιών που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, έτσι, των πολιτικών διεργασιών μέσα στην κοινωνία. Από εκεί πέρα βεβαίως και πάλι λέω αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο προσπαθεί και αυτό να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Τις αντιμετωπίζουμε λοιπόν με επιφύλαξη, όχι βεβαίως με ισοπεδωτικό τρόπο και με απόρριψη. Λαμβάνουμε υπόψη, με προσοχή, επιτρέψτε μου να σας το πω, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και επειδή το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε, και η πολιτική δραστηριότητα έχει ενταθεί, η πιο σημαντική δημοσκόπηση για μας είναι η επαφή με τον κόσμο. Και το είδαμε το τελευταίο διάστημα σε όλες και σε αυτές που έτυχε να βρεθώ κι εγώ, αλλά και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στις κεντρικές συγκεντρώσεις, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι γίνονται κάθε μέρα δεκάδες πολιτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες νομίζω δείχνουν ότι το πολιτικό κλίμα έχει μεταβληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως γνωρίζαμε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Και αυτό το οποίο για μένα είναι το πολύ σημαντικό, το οποίο έχει την θετική του ανάγνωση, αλλά και την ανάγνωση, αν θέλετε, την όχι αρνητική, αλλά τις προσδοκίες για το μέλλον, είναι ότι ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου, και κυρίως ο κόσμος τον οποίο εμείς θέλουμε να εκφράσουμε, ο κόσμος των λαϊκών στρωμάτων, ο κόσμος της μεσαίας τάξης, προσδοκά από αυτή την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ να βελτιώσει τη ζωή του. Δεν μου απαντήσετε δεν έχει, στο ερώτημα. Δεν αλλά, έχει. Εντάξει, δεν σας απαντώ στα ερωτήματα στα οποία μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, λέω λοιπόν όμως ότι για μας. Αν έχουν διαφορά, αυτή, δηλαδή η εικόνα που σας. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η απάντηση την οποία σας δίνω είναι ότι η καλύτερη δημοσκόπηση για μας είναι αυτό το οποίο βλέπουμε από τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν από τον κόσμο μια προσδοκία από αυτή την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ να βελτιώσει τη ζωή του. Αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι τελικά το οποίο θα βαρύνει και στην κάλπη. Γι' αυτό με βλέπετε και πιο αισιόδοξο σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως θα προέκυπτε βάσει των δημοσκοπήσεων οι οποίες έχουν δει το φως δημοσιότητας. Πριν μας αφήσετε, πείτε μου τα στοιχεία που περιμένουμε να μας πείτε, που μου είπατε θα τα έχουμε την ώρα που είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρω ακόμα αν έχουν. Δεν τα έχω τα συγκεντρωτικά ακόμα, γιατί είναι υπό επεξεργασία. Γνωρίζω τα μεσάνυχτα λήξη προθεσμία. Ναι. Δεν τα έχουμε ακόμα, γιατί αλλά θα τα ανακοινώσουμε αύριο το πρωί. Γιατί έκλεισε η διαδικασία για τις ευρωεκλογές πριν από λίγη ώρα. Ακόμα δυστυχώς μπορεί σε λίγο να μπορώ να σας τα στείλω για να τα ανακοινώσετε. Κύριε Χαρίση, θέλω κάτι τελευταίο που το έχουμε απορία και έχουμε πει να το ψάξουμε και δημοσιογραφικά. Παρακαλώ. Εσείς και με την ειδικότητα, να την πω ας πούμε, του Υπουργού Εσωτερικών.
Εσείς ξέρετε ή θυμάστε ή γνωρίζετε πότε πήρε άδεια η Χρυσή Αυγή για να... από τον Άριο Πάγο? Όχι, ομολογώ ότι δεν το ούτε γνωρίζω. Εσείς, το ψάχνουμε δεν όλοι το γνωρίζω. Και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, πρέπει να σας πω. Ναι, ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω, αλλά είναι ένα καλό ερώτημα. Έχουν όλα την... αξίζει έτσι, να το έχουν όλα ψάξουμε, τη σημασία τους. Βεβαίως. Λοιπόν, θα περιμένουμε να μου στείλετε τα στοιχεία σε μήνυμα. Έτσι, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας απόψε. Όλα θα πάνε καλά στις εκλογές. Βεβαίως. Ενώ από τεχνικής πλευράς, 4 κάλπες, πρωτόγνωρο το... Είναι ένα εγχείρημα που δεν το έχουμε για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Είναι δύσκολο, αλλά είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρίτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και εμείς, παιδιά, το διαφημιστικό, για να δούμε μετά τι γίνεται με αυτό το περίεργο σκηνικό που έχει δημορφωθεί από χθες και για το οποίο υπάρχουν ήδη σφοδρότατες αντιδράσεις.